Για την τελευταία παρέμβαση, καλούμε στο βήμα τον Βασίλη Μπέλο, πολιτικό μηχανικό, επίκουρο καθηγητή στο τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω για αυτή την τιμητική πρόσκληση να παρέμβω στη σημερινή εκδήλωση. Η περιοχή στην οποία γεννήθηκα και πλέον υπηρετώ πανεπιστημιακός δοκιμάστηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά το καλοκαίρι. Αναφέρομαι φυσικά στην ολοσχερή καταστροφή του δάσους της Δαδιάς στον Εύρο από τις συνεχόμενες πυρκαγιές. Ακόμα και ο πιο κακοπροαίρετος δεν θα μπορούσε να αρνηθεί ότι το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για τις επερχόμενες καταστροφές, οι οποίες δεν είναι απλά ένα τυχαίο γεγονός ή μια θεϊκή τιμωρία, αλλά ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Παράλληλα, είναι το μόνο κόμμα που έχει αποκαλύψει στο λαό, από όποιο βήμα και αν του δόθηκε, ποιες είναι οι ολέθριες συνέπειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διαχείριση των φυσικών πόρων με βάση το κριτήριο κόστος-οφέλους. Ενώ τέλος, είναι και το μόνο κόμμα το οποίο δεν υποτίμησε την άμεση και πρακτική δουλειά, δηλαδή το να μπει στην πρώτη γραμμή και να συνδράμει στην κατάσβεση των πυρκαγιών, αλλά και να συμβάλλει στην ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων που πληγήκαν. Συμπορεύομαι με το ΚΚΕ για αρκετά χρόνια, στην αρχή ως εργαζόμενος επιστήμονας στον κλάδο των κατασκευών, μέσα από τις γραμμές των μισθωτών τεχνικών και του σωματείου τους, αλλά και μέσα από τις παρεμβάσεις στο τεχνικό επιμελητήριο και στους επιστημονικούς συλλόγους. Απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα που επιβάλλουν στους εργαζόμενους μηχανικούς οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, με την υποβάθμιση των πτυχίων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων, με την αμοιβή με μπλοκάκι, με την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων, με τα ελαστικά ωράρια, το ΚΚΕ μπήκε μπροστά και πρωτοστατεί στην οργάνωση των εργαζομένων για τη λαϊκή αντεπίθεση, καταδεικνύοντας τον πραγματικό ένοχο. Νιώθω επίσης περήφανος για τη συνεργασία μου με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Κεντρικής Επιτροπής, διότι μπορώ να συνεισφέρω με την επιστημονική μου εξειδίκευση σε πιο ολοκληρωμένες και σύγχρονες επεξεργασίες του κόμματος πάνω στα κρίσιμα θέματα της εποχής μας, απότοκα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, όπως είναι η περιβαλλοντική υποβάθμιση ή η φτώχεια που προκαλεί στο λαό η περιβόητη πράσινη μετάβαση. Και όλα αυτά βέβαια όχι απλά στυλιτεύοντας τα κακώς κείμενα, αλλά έχοντας ως στόχο τη φιλολαϊκή διαχείριση των πόρων και την ολοκληρωμένη προστασία της κοινωνίας από φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους. Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στο μεγαλειώδη αγώνα που δίνει η ακαδημαϊκή κοινότητα με μπροστάρι τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας. Ενάντια στο αντιδραστικό νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο, αν και ψηφίστηκε προχθές, έχει απέναντί του όλη την κοινωνία, η οποία θα συνεχίζει και να αγωνίζεται. Αγώνα στον οποίο το ΚΚΕ πρωτοστάτησε και πρωτοστατεί. Κλείνοντας, θα ήθελα να καλέσω κάθε εργαζόμενο, κάθε αυτοαπασχολούμενο της πόλης και της υπαίθρου, κάθε τίμιο αγωνιστή, ο οποίος βλέπει ότι δεν πάει άλλο με αυτή την κοινωνία που ζούμε. Μια κοινωνία του κέρδους, στην οποία βλέπουμε κάθε μέρα τις ζωές μας να υποβαθμίζονται, ενώ μια χούφτα καπιταλιστών καρπώνεται τον πλούτο και τις γνώσεις μας. Μια κοινωνία που φτάνει στο σημείο να βαφτίζει μέχρι και την πορνεία ατομικό δικαίωμα. Σας καλώ να συμπεριφερθείτε με το ΚΚΕ και να το στηρίξουμε τόσο στην επικείμενη μάχη των ευρωεκλογών, όσο και στους αγώνες του μέλλοντος, σημαδεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη της Ελλάδας που μας μπλέκει σε πολεμικές περιπέτειες, τις πολιτικές των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Φίλες και φίλοι, για χαρά, καλή δύναμη και καλούς αγώνες.